Σας καλέσαμε εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση για να σας ενημερώσουμε για την εξιχνίαση δύο ληστείων που έλαβαν χώρα, μία στην περιοχή τη δική μας και μία στην περιοχή του νομού Ηλίας, από την ίδια εγκληματική οργάνωση. Από την υπηρεσία μας εξιχνιάστηκε η ληστεία η οποία είχε λάβει χώρα 7 Εντεκάτου 2011 σε κοσμετοπωλείο στην πόλη της Ζακύνθου και η συγκεκριμένη ληστεία, όπως αποδείχθηκε, διαπράχθηκε από δύο αλλοδαπούς Αλβανούς υπήκοους, έναν ημεδαπό και άλλο ένα άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων, οι οποίοι είχαν φτιάξει εγκληματική οργάνωση που έκαναν παρόμοιες ενέργειες. Τον Οκτώβριο του 2011, μέλη της ομάδας αφαίρεσαν από την πόλη της Ζακύνθου δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, τις οποίες είχαν κρύψει επιμελώς στην περιοχή Μουζακίου. Στις 7 Εντεκάτου 2011 και ώρα 20:30, οδηγώντας τις μηχανές αυτές, φορώντας κράνη, κουκούλες, γάντια, κρατώντας λωστό, καλάσνικοφ και πιστόλι, έφτασαν έξω από το κοσματοπωλείο με την επωνυμία Σάβας στην οδό 21 Μαΐου αριθμός 1, άφησαν τις μηχανές αναμένες έξω από το κατάστημα, μπήκαν μέσα, χτύπησαν με το λωστό την ιδιοκτήτρια και το σύζυγό της, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο, έσπασαν τις προθήκες του καταστήματος και αφαίρεσαν από αυτές κοσμήματα, χρυσαφικά και ρολόγια συνολικής αξίας 150.000 ευρώ. Στη συνέχεια πήραν τις μηχανές, έπεσε το πιστόλι τύπου Μπερέτα από κάποιον από τους κακοποιούς, έφυγαν σε άγνωστη κατεύθυνση. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζουν οι έρευνες από την υπηρεσία μας για τον εντοπισμό τους. Την επόμενη μέρα το πρωί, 8 Εντεκάτου, στην περιοχή της Μπόχαλης, βρέθηκαν εγκαταλελειμμένες οι δύο μηχανές και κοντά σε αυτές, σε δύσβατη περιοχή, μέσα σε θάμνους, βρέθηκαν τα ρούχα, οι κουκούλες, τα γάντια, ο λωστός και μία τσάντα, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για τη ληστεία. Από την αξιοποίηση των κατασχεθέντων που βρήκαμε, από τα πιστήρια που βρήκαμε, έγινε η ταυτοποίηση των δραστών, οι οποίοι, όπως προαναφέραμε, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ένας Έλληνας και ένα άλλο άτομο αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και συνελήφθησαν, βγήκαν εντάλματα συλλήψεις και συνελήφθησαν οι δύο κάτοικοι Ζακύνθου. Αναζητείται ο τρίτος, ο οποίος διαμένει σε άλλη πόλη. Και στην συνέχεια, η ίδια ομάδα είχε διενεργήσει ληστεία σε κοσμετοπωλείο, σε κατάστημα στο κατάκολο Ηλίας, την 14 Ιανουαρίου 2012, με πανομοιότυπο τρόπο, χρησιμοποιώντας και το ίδιο Καλάσνικοφ, πυροβόλησαν στον αέρα και είχαν τον ίδιο τρόπο διαφυγής, δηλαδή χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα για τη διαφυγή τους. Οι συλληφθέντες αυτοί είχαν σχηματίσει μια ιδιαίτερα σκληρή ομάδα, έκαναν ληστείες, χρησιμοποιούσαν βίαιο τρόπο έναντι των παθόντων και πυροβολούσαν στον αέρα για εκφοβισμό αυτών. Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Στο σημείο αυτό θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Διοικητή Ασφαλείας, τον κύριο Παπαδημητρίου, και στους άνδρες του για την μεθοδική δουλειά που έκαναν. Και βγήκε αυτή η υπόθεση, οι δύο αυτές υποθέσεις, που πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ομάδα ενέχεται και σε άλλες που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Ναι, μας έχουν απασχολήσει για περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε μηχανάκια, παρόμοιες πράξεις και έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα είχαν και περιοριστικούς όρους οι οποίοι εμφανίζονταν στην υπηρεσία μας. Και οι δύο, έτσι. Και οι δύο. Έχουν ομολογήσει τις πράξεις του κ. Παπαδημητρίου. Τήρησαν μια αρνητική στάση κατά τη σύλληψή τους. Ούτε αρνούνται, ούτε επιβεβαιώνουν τις πράξεις τους.